Βρισκόμαστε σήμερα εδώ αντιπροσωπεία από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος, όπως και αντιπροσωπείες από μια σειρά σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στον αγώνα και των εργαζομένων στη Μέλλον που παλεύουν και εκδικούν τη συλλογική σύμβαση με αυξήσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή τους, και στους εργαζόμενους της Πρικοκλάς που πετιούνται στον δρόμο, αφού βέβαια πρώτα για δεκάδες χρόνια ξεζουμίστηκαν, γιατί για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία ο Όμιλος αποφάσισε σε ένα βράδυ να κλείσει το εργοστάσιο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα έχουμε ζήσει και εμείς στο πετσί μας σε μία σειρά χώρους εδώ στο Μέταλλο, είτε παλιμουργία, παλιμουργική, ναυπηγεία, ναυπηγοδισκευαστική ζώνη, αλλού οι εργαζόμενοι τους οφείλονται από 15 μέχρι 20 μισθούς, ναυπηγεία Ελευσίνας, και είναι και με τον ένα πόδι και αυτοί μπροστά στο λουκέτο, ναυπηγεία και Αλαμαγκά το ίδιο, στη ζώνη ανεργία, στη χαλιμουργία λουκέτο, στη χαλιμουργική, κομμένο ρεύμα από το Γενάρη, το λουκέτο είναι πρώτο πυλόν. Το κοινό το οποίο ενώνει όλες αυτές τις περιπτώσεις, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ένα. Είτε παλεύεις για να πάρεις 5-10 ευρώ μια αύξηση για να βουλώσεις καμιά τρύπα, γιατί δεν το ζήσεις με 5 και με 10 ευρώ το μεροκάματο, είτε παλεύεις για να σώσεις τη θέση εργασίας, απέναντί σου έχεις τα αμήλικτα νούμερα που βάζει στο καρνέ της η εργοδοσία, που τα μετράει όλα σε κόστος ή σε σχέση με το αν έβγαλε ένα πενταράκι παραπάνω ή ένα πενταράκι παρακάτω στα κέντρα της. Αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι είναι το πώς η εργοδοσία θα αυξάνει, θα αυγατένει τα κέντρα της στην πλάτη μας. Και όταν αυτό προϋποθέτει να πάει το εργοστάσιο κάπου αλλού, την Κύπρικοκλάς ας πούμε, την παραγωγή κάπου αλλού, για την ψυχία ή το αγώνα, θα συνεχίσει να γεμίζει τα περίπτερα και τα μαγαζιά. Δεν θα σταματήσει, απλά θα τα φτιάχνει αλλού, πιο τσάπα. Έτσι, λοιπόν, και στα υπόλοιπα να μην κουράζω εργοστάσια του κλάδου. Όπως και οι νόμοι που ψηφίσανε και παλιότερα, αλλά και μέσα στα μνημόνια τα τελευταία χρόνια, ένα σκοπό έχουν. Να κάνουν την εργασία πιο φθηνή, να εντατικοποιήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να μας φορολογηθούν για να πληρώνουν τα ομόλογα τα οποία τροφοδότησαν την κερδοφορία και με ζεστό τσάπα χρήμα τους μονοπωλιακούς ομίλους τα προηγούμενα χρόνια. Και τελικά εμείς τα δουλεύουμε από όσοι δουλεύουμε και έχουμε μείνει στη δουλειά, από ίδιο σε ίδιο, για ένα κομμάτι ψωμί και εμπίνα στο κλάδο μας, γιατί είναι και λίγο δύσκολος κλάδος, να κάνεις και το σταυρό σου να γυρίσεις σπίτι στους όρους. Γιατί είναι κόστος και τα μέτρα ασφάλειας πρόληψης, με τα ατυχήματα να προαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα, και άρα, μας λένε ότι είναι και η μοίρα μας. Εμείς λέμε ότι ο δρόμος του αγώνα, αυτός που έχετε επιλέξει και εσείς, και εμείς, σε μια σειρά χώρους, είναι ο μόνος δρόμος για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες συνθήκες ζωής, και καλύτερες συνθήκες ζωής για να έχεις, πρέπει να έχεις δουλειά και δουλειά με δικαιώματα. Αλλιώς, για ποιες συνθήκες ζωής μιλάμε? Είμαστε στο πλευρό σας, όποια απόφαση πάρετε για το επόμενο διάστημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι στο πλευρό σας, όπως και εσείς στο παρελθόν βρεθήκατε στο πλευρό άλλων εργαζομένων που πάλευαν. Δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να χτίσουμε τη δικιά μας συμμαχία για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση που μας τσακίζει, αυτές τις πολιτικές που μας τσακίζουν, όπως συμμαχία, είτε με Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με ΣΕΒ, εφοπλιστές, μεγαλεφόρους, με τα κόμματά τους φτιάχνουν και εργοδότες για να μπορούν να περνάνε όλα αυτά τα μέτρα και να μας χτυπάνε από όλες τις πλευρές. Είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει σε μία και σε δύο μέρες,
δεν είναι αγώνας ταχύτητας 100 μέτρων, μαραθώνιος είναι, θέλει κουράγιο, θέλει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θέλει αλληλεγγύη, θέλει όλοι μαζί, μια γροθιά με γνώμονα τα δικά μας και μόνο συμφέροντα των οικογενειών μας και θα είμαστε στο τέλος εμείς οι νικητές. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη συνάδελφοι. Το κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σήμερα εδώ και δείχνει έπρακτα την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους του Βέλων που παλεύουν για υπογραφή σύμβασης που να καλύπτει τις ανάγκες μας και τους εργαζόμενους της Μικροκλάς που πετούνται στον δρόμο. Σήμερα, εδώ έξω από το Υπουργείο Εργασίας, βρίσκεται οι δύο όψεις του Ιδιοτροφήματος. Από τη μία, μια εταιρεία με τεράστια κέρδη να μην υπογράφει οι αύξησεις μισθούς των εργαζομένων και από την άλλη μια εταιρεία με πολλά κέρδη στο παρελθόν να κλείνει το κατάστημά της τώρα στην Πάτρα και να το μεταφέρει αλλού για περισσότερα κέρδη. Το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου θα είναι δίπλα σας σε κάθε απόφαση που θα πάρετε και θα στηρίξει τον αγώνα σας τις επόμενες μέρες. Και πολύ φυσικά εδώ πέρα η Υπουργός σήμερα να μας είπε ότι είναι παράνομο το ένα, παράνομο το άλλο και τα λοιπά που είπε πριν στους συναδέλφους από τη Μέλλον. Όμως η κυβέρνηση, όταν τα 530 συνδικάτα, εργατικά κέντρα και σωματεία έφερε την πρόταση για ψήφιση στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν τις ψήφισε και ανταυτού έφερε μόνο μια μικρή αύξηση στο κατώτατο μισθό. Εδώ πέρα όλοι μαζί θα παλέψουμε με τα ταξικά συνδικάτα για να έχουν καλύτερες μέρες. Το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου θα είναι δίπλα σας. Καλή δύναμη στους αγώνες και στο βιό και καλή συνέχεια. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, απευθυνόμαστε στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της Φρίκο Κλάς και της Μέλλον και με την παρουσία μας εδώ ακόμη σήμερα εκφράζουμε τη συμπαράστασή σας στη μάχη που δίνετε αυτές τις μέρες, τον αγώνα που κάνετε, γιατί είναι δίκαιος. Και είναι δίκαιος γιατί είναι απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία και τα σχέδιά της. Είναι δίκαιος γιατί είναι απέναντι στους σχεδιασμούς και τις ίδιες της κυβέρνησης. Είναι δίκαιος ακριβώς γιατί μάλιστα δίνετε τον αγώνα η ΜΕΡ και να κρατήσετε τη δουλειά σας, το αυτονόητο δηλαδή, και η ΔΕ επίσης το αυτονόητο για καλύτερους όρους δουλειάς. Να ξέρετε ότι εμείς με κάθε τρόπο και αυτόν τον λόγο θα κάνουμε γνωστό και στο δικό μας κλάδο, γιατί μην νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι της εμάς είναι καλύτερα. Η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Η μισθία δεν αυξάνονται σε ένα κλάδο που αυξάνει συνέχεια τα κέρδη του ακόμα και μέσα στην περίοδο της κρίσης. Οι όροι εργασίας χειροτερεύουν. Οι νέοι εργαζόμενοι που παίρνουν ατομικές συμφωνίες και συμβόλαια. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς